Και βλέπω στον καθρέφτη και έπαθα σοκ. Η αλήθεια είναι ότι δεν το φοράω πολύ συχνά, αλλά είναι πολύ γλυκούλη. Παρ' όλα αυτά με κάνουν εξίσου χαρούμενη τέτοιες αγορές πλέον. Και έχω βάλει μακριμάνι και μπλουζίτσα από μέσα, εννοείται, γιατί είμαι λίγο κρυουλιάρα. Σας είπα, αυτά δεν μπορώ να σταματήσω να τα τρώω. Καλημέρα αγαπημένοι μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχει μια φανταστική ημέρα και ξεκίνησε και τέλεια, γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό μπόρεσα να κάτσω να χουζουρέψω έτσι λίγο στο κρεβάτι που το είχα πραγματικά πολύ ανάγκη. Ήμασταν μόνο εγώ και η Μπέμπα, οπότε είχα την ευκαιρία να το κάνω. Τώρα έχω σηκωθεί και έχω ετοιμαστεί, γιατί έχει πολύ όμορφη μέρα και είπα να βγω μια βολτούλα. Έχουμε κανονίσει να πάμε για βόλτα και για ένα καφεδάκι. Επίσης, αν βλέπετε κάτι μαύρο εδώ, έχω μια μελανιά την οποία μου έκανε Αγγελάκος πριν λίγες μέρες, γιατί ερχόταν και μου ρουφούσε το μάγουλο συνέχεια και τελικά μου άφησε μια μελανιά, όπου μπήκα μετά από κάποιες ώρες στο μπάνιο για να πάρω μια κρέμα και βλέπω στον καθρέφτη και έπαθα σοκ. Τώρα όμως είναι πολύ καλύτερα, έχουν περάσει και 3-4 μέρες από τη μέρα που μου το έκανε, οπότε δεν πολύ φαίνεται. Βέβαια το καλύπτω λίγο και με το μακιγιάζ. Είχα το χρόνο μου κιόλας σήμερα και έκατσα και ετοιμάστηκα λίγο παραπάνω. Θα ετοιμάσω και την Μπέμπα τώρα και θα βγούμε για τη βόλτα μας. Λέω να βάλω και αυτό το καπελάκι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το φοράω πολύ συχνά, αλλά είναι πολύ γλυκούλη. Έχει τόσο καλό καιρό που δεν χρειάζεται καν μπουφάν, οπότε θα βγω χωρίς το μπουφάν απλά έτσι. Οπότε φύγαμε για ένα χαλαρό πρωινό. Επιτέλους σπίτι, τελικά έφαγα όλο το πρωί μου έξω. Δεν με πειράζει όμως, γιατί είχα πει ούτως ή άλλως ότι θα το πάρω χαλαρά σήμερα και δεν θα καθίσω να κάνω κάποια δουλειά τώρα το πρωί. Αφού γυρίσαμε από τον καφέ, με πήραν τηλέφωνο να ξαναβγω, οπότε πήγα και ήπια και ένα χυμό κάπου αλλού. Και τώρα γυρίσαμε, έχει πάει λίγο αργά, οπότε έβαλα κατευθείαν την Μπέμπα για το μεσημεριανό της ύπνο. Έβαλα λίγο ακόμα χυμό να πιω και είπα να καθίσουμε να τα πούμε έτσι ήρεμα. Έχω να σας δείξω και κάποια πραγματάκια που μου ήρθανε, όχι κάτι σπουδαίο, 2-3 πραγματάκια έτσι. Το πρώτο που πήρα είναι ένα cleansing balm, το οποίο το έβλεπα καιρό και ήθελα να πάρω να δοκιμάσω. Γενικά έχει γίνει γνωστό στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο και πλέον έχουν πολλές εταιρείες. Εγώ να σας πω την αλήθεια, διάλεξα πιο πολύ από τη συσκευασία, γιατί πιστεύω ότι όλα θα έχουν την ίδια περίπου σύσταση. Χθες που το παρέλαβα, το δοκίμασα κατευθείαν, η αλήθεια είναι, δεν άντεχα να το κρατήσω για σήμερα. Οπότε το δοκίμασα μία απλά για καθαρισμό προσώπου και το δοκίμασα άλλη μία το βράδυ για αντεμακιγιάζ, για να δω αν λειτουργεί και πώς λειτουργεί. Είναι λίγο περίεργη η υφή του, γιατί έτσι κάνει σαν λάδι, όμως καθαρίζει πολύ καλά και γενικά λένε ότι καθαρίζει πολύ καλά τους πόρους και όλα αυτά. Θα το κρατήσω όμως να το δοκιμάσω έτσι για λίγο καιρό, είτε με διπλό καθαρισμό που κάνουν πάρα πολύ και λένε ότι κάνει πολύ καλή δουλειά, είτε από μόνο του. Χθες το δοκίμασα και με τις δύο μεθόδους, όμως δεν μπορώ να πω ακόμα αποτέλεσμα. Πάντως έχει μια πολύ ωραία μυρωδιά. Έχει πολύ ωραίο άρωμα και γενικά, επειδή χρειάζεται να χρησιμοποιήσει πολύ λίγο, πιστεύω ότι θα κρατήσει και πάρα πολύ. Και το συγκεκριμένο λέει ότι είναι και vegan, ότι δεν το τεστάρουν κιόλας στα ζώα, οπότε είναι πολύ καλό. Και τώρα περνάω στο άλλο πακέτο, το οποίο το πήρα τώρα το μεσημέρι, οπότε θα το ανοίξουμε παρέα και είναι με τρόφιμα. Παρ' όλα αυτά με κάνουν εξίσου χαρούμενοι τέτοιες αγορές πλέον. Μου έχουν βάλει δώρο και δύο καραμελίτσες. Και την παραγγελία αυτή την ξεκίνησα να την κάνω επειδή επί δύο εβδομάδες στο σούπερ μάρκετ δεν έβρισκα ποτέ διαθέσιμους σπόρους τσία. Οπότε είπα να παραγγείλω από κάποιο κατάστημα με υπερτροφές και ίσως άμα βρω και κάτι άλλο ενδιαφέρον να πάρω. Δεν πήρα πολλά έτσι σε υπερτροφές, αλλά γενικά πήρα κάποια πραγματάκια έτσι και για να δοκιμάσω πολλά από αυτά. Θα τα βγάζω με τη σειρά και θα σας λέω τι είναι. Το συγκεκριμένο είναι μαύρο σουσάμι, πήρα μια ποσότητα των 200 γραμμαρίων περίπου και σκέφτηκα ότι θα το χρησιμοποιήσω έτσι σε συνταγές που κάνω με ψωμάκια, μπέιγκελ ή οτιδήποτε έτσι τέτοια συνταγή. Και έχω πάρει και άλλο ένα με το κανονικό το σουσάμι, από αυτό πήρα μεγαλύτερη ποσότητα γιατί ξέρω ότι σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω κατά κύριο λόγο αυτό. Και θα βάζω σαν λεπτομέρεια και το μαύρο σουσάμι. Το επόμενο που πήρα είναι η σπόρη τζία, όπου πήρα 250 γραμμάρια και νομίζω ότι είναι καλύτερη ποιότητα κιόλας από το να πάρεις έτοιμη συσκευασμένη από τα καταστήματα. Κάτι άλλο που πήρα είναι goji berry. Έτρωγα αρκετά στο παρελθόν γιατί παίρναμε στο σπίτι μας όταν έμενα με τους γονείς μου και γενικά προσπαθούσαμε να τρώμε έτσι μια μικρή χουφτίτσα την ημέρα γιατί
έχει πολλά ωφέλη το συγκεκριμένο. Οπότε πήρα έτσι να έχω στο σπίτι να τσιμπάω λίγο καθημερινά και δεν ξέρω αν συνδυάζεται και με κάποια συνταγή, θα το ψάξω. Το επόμενο που πήρα γράφει αμύγδαλο καραμελωμένο βατόμουρο. Είναι στην ουσία αμύγδαλα τα οποία είναι από πάνω καραμελωμένα και μάλλον είναι με γεύση βατόμουρο το εξωτερικό. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει, αλλά γενικά μου αρέσουν όλοι οι ξηροί καρποί που τους φτιάχνουν έτσι καραμελωμένους κλπ. Οπότε πήρα να έχω στο σπίτι να τσιμπάω. Και πήρα άλλο ένα στο ίδιο στυλ. Αυτό είναι το κλασικό καραμελωμένο αράπικο. Θα ανοίξω και ένα από αυτά τώρα λίγο να το δω. Αυτά είναι αυτά εδώ, που είναι έτσι καλυμμένα και με σουσαμάκι και λοιπά και είναι πάρα πολύ νόστιμα. Τα λατρεύω αυτά, πιστεύω άμα ξεκινήσω να τρώω χωρίς όριο μπορώ να το πάω όλο το σακουλάκι. Θα μπορούσα να έχω πάρει περισσότερα γραμμάρια, ήταν και αρκετά οικονομικό το συγκεκριμένο. Απλά πήρα έτσι μια πρώτη φορά να δω αν είμαι ευχαριστημένη με το κατάστημα και τις ποιότητες που έχει κλπ. Οπότε αν μου αρέσουν όλα θα ξαναπαραγγείλω. Και τελευταίο που πήρα, το οποίο δεν το χρειαζόμουν πάρα πολύ, αλλά γενικά θέλω να έχω στο σπίτι για συνταγές που το χρησιμοποιώ, είναι σόδα σε σκόνη. Και είπα, επειδή συνήθως παίρνω τις μικρές συσκευασίες, να έχω έτσι χύμα να το βάλω σε βαζάκι. Αυτά ήταν τα πράγματα που πήρα, εγώ θα φάω λίγο ακόμα τέτοια. Σας είπα, αυτά δεν μπορώ να σταματήσω να τα τρώω. Τώρα από περιέργεια θέλω να ανοίξω να δοκιμάσω και τα άλλα. Αυτά είναι κάπως έτσι, είναι κόκκινα γύρω-γύρω, προφανώς λόγω του βατόμουρου. Είναι και αυτά πεντανόστιμα, παιδιά. Σχεδόν δεν καταλαβαίνω καν ότι τρώω αμύγδαλο, ενώ γενικά δεν με τρελαίνει να τρώω σκέτο αμύγδαλο. Με αυτό το συνδυασμό είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα φάω άλλο ένα και θα τα αφήσω στην άκρη. Και τώρα έτσι που γλυκάθηκα λίγο με αυτά, ήθελα να σας πω έτσι κάποια νέα που έχω, που δεν έχω μοιραστεί σε προηγούμενα βίντεο. Καταρχήν σε σχέση με τη γυμναστική είμαι πολύ χαρούμενη γιατί το συνεχίζω ακόμα. Βέβαια από τότε που σας είχα πει στο βίντεο του τι τρώω σε μια μέρα, που σας είχα πει ότι κάνω την γυμναστική μου, είχα σταματήσει για ένα χρονικό διάστημα, οπότε μετά είπα να το ξαναπάρω από την αρχή. Και τώρα είμαι περίπου εδώ και μισό μήνα που το τηρώ και το κάνω. Κάνω περίπου 5 μέρες τη βδομάδα στο σπίτι, όπως σας είχα πει, με ένα πρόγραμμα από το κινητό. Προφανώς σε μισό μήνα δεν μπορώ να δω αποτελέσματα, αλλά πιστεύω ότι κάτι κάνω. Κάνω κυρίως για κοιλιακούς, που πιστεύω ότι είναι λίγο πιο εύκολο να φανεί το αποτέλεσμα και επειδή εκεί το χρειάζομαι περισσότερο αυτή τη στιγμή μετά από μια εγκυμοσύνη. Σκέφτομαι να κάνω και ένα challenge, η αλήθεια είναι, που έχει σχέση με τη γυμναστική τέλος πάντων και όλο αυτό. Αν το ξεκινήσω, θα σας πάρω μαζί μου, θα σας δείξω έτσι κάποια βιντεάκια και θα σας εξηγήσω τι είναι το challenge αυτό. Δεν έχω καταλήξει ακόμα, οπότε αν το ξεκινήσω θα σας πω νεότερα. Και τώρα ήθελα να μοιραστώ και κάτι σε σχέση με τα κιλά, γιατί ζυγίστηκα μετά από 5,5 μήνες περίπου που έχω γεννήσει και είχα καταλάβει ότι είχα χάσει όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης, αλλά εν τέλει είχα χάσει και κάποια περισσότερα. Οπότε όταν είδα και τον αριθμό, η αλήθεια είναι ότι με παρακίνησε και σκέφτηκα ότι μιας και κάνω και τη γυμναστική μου τώρα, καλό είναι να προσπαθήσω να πάρω κιόλας κάποια κιλά. Οπότε ψάχτηκα λίγο περισσότερο με τις θερμίδες και είδα τι πρέπει να καταναλώνω καθημερινά, έτσι ώστε να παίρνω σιγά σιγά. Οι θερμίδες που έχω βάλει εγώ τώρα είναι για να παίρνω περίπου μισό κιλό την εβδομάδα και το έχω ξεκινήσει εδώ και μια μισή εβδομάδα περίπου και μπορώ να πω ότι τα έχω καταφέρει και με έχει βοηθήσει και όντως συνειδητοποίησα ότι δεν έτρωγα κιόλας πάρα πολύ. Σίγουρα μετράει και ο θυλασμός και το τρέξιμο, αλλά δεν έτρωγα και πολλή ποσότητα. Οπότε τώρα προσπαθώ καθημερινά και ελέγχω και σημειώνω τι τρώω περίπου, όσο μπορώ να υπολογίζω τις θερμίδες στα γεύματά μου. Και μπορώ να πω ότι νιώθω ότι έχω και λίγο παραπάνω ενέργεια. Βέβαια, όταν τρώω αργά το βράδυ, λίγο αισθάνομαι παραφουσκωμένη. Όμως χαίρομαι πολύ γιατί τα έχω καταφέρει τουλάχιστον αυτή τη μια μισή εβδομάδα. Εγώ πίστευα ότι θα το κρατούσα για 5 μέρες και δεν θα άντεχα. Και έχω ήδη δει μία μικρή διαφορά στον αριθμό, στη ζυγαριά, γιατί προφανώς σε εμφάνιση δεν μπορώ να δω ακόμη. Οπότε ναι, αυτά και με το φαΐ. Τώρα θα καθίσω λίγο να ηρεμήσω που κοιμάται και η μπεμπούλα. Ίσως να καθίσω να κάνω 2 δουλίτσες τώρα και μετά θα ετοιμαστώ να βγούμε, γιατί είπαμε μήπως πάμε να φάμε μία πίτσα έξω. Έχει ένα μαγαζί εδώ κοντά μας που ανοίγει το απόγευμα, οπότε είπαμε μήπως πάμε οικογενειακά, αν έχουν και καρεκλάκι,
για τον Αγγελάκο να καθίσουμε να φάμε μια πίτσα έτσι οικογενειακά που έχουμε πολύ καιρό. Οπότε θα περιμένω να ξυπνήσει ο Αγγελάκος από το μεσημεριανό του ύπνο, να σχολάσει και ο Θάνος και θα βγούμε μετά για το φαΐ μας. Έχω ετοιμαστεί, έβαλα ένα φορεματάκι που έχω να φορέσω πάρα πολύ καιρό. Είναι αμάνικο και έχω βάλει μακριμάνικη μπλουζίτσα από μέσα εννοείται γιατί είμαι λίγο κρυουλιάρα. Πάντως αν και έχω βάλει φορεματάκι με βολεύει πάρα πολύ, είναι πολύ άνετο. Αν μπορέσω θα σας δείξω μετά και ολόκληρο πλάνο να το δείτε. Και απλά έφτιαξα τα μαλλιά μου σε ας πούμε κοτσάκι γιατί είναι ακόμα κοντά και δεν πιάνονται καλά. Επίσης κάτι που ξέχασα να αναφέρω πριν που σας έλεγα τα νέα μου είναι ότι από ό,τι έχετε προσέξει δεν έχω ξανακόψει τα μαλλιά μου γιατί η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν περισσότερο στο μήκος που βρίσκονται τώρα, κάθονται λίγο καλύτερα και γενικά θα τα αφήσω να μακρύνουν κι άλλο μέχρι να βρω ίσως ένα μήκος που μ' αρέσει πάρα πολύ ή απλά θα τα μακραίνω πάλι από την αρχή. Θα κόψω όμως το βαμμένο που έχει μείνει γιατί μ' αρέσει το φυσικό μου που έχει κατέβει. Τέλος πάντων, στο βάψιμο δεν έκανα κάτι, ανανέωσα απλά το κραγιόν. Είναι λίγο ταλαιπωρημένο ίσως στο πρόσωπο, αλλά δεν ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω. Και έχω φορέσει και αυτά τα φανταστικά σκουλαρίκια τα οποία τα λατρεύω. Είναι πολύ ωραία έτσι μεγάλα, χρυσά, δεν ξέρω αν θα χαλάσει η απόχρωσή τους, μου τα είχαν φέρει δώρο. Αλλά μ' αρέσουν έτσι τα πιο έντονα, ειδικά μα έχω πιασμένα τα μαλλιά μου. Τώρα είναι περίπου 6.30 και περιμένουμε να ξυπνήσει καλά-καλά ο Αγγελάκος και να τον πάρουμε και να πάμε στο μαγαζί. Όπως σας είπα, θα πάμε σε ένα ιταλικό εστιατόριο που έχει εδώ πιο κάτω και από όσο ξέρω φτιάχνουν πολύ καλές πίτσες. Δεν έχει τύχει να καθίσουμε ξανά. Οπότε, μιας και είναι η κατάλληλη ώρα φαγητού για τους περισσότερους, γιατί και ο Θάνος δεν έχει φάει και ο Αγγελάκος θα έτρωγε τώρα το απογευματινό του. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι πεινάω πάρα πολύ, αλλά σίγουρα. Θα φάω πίτσα. Οπότε αποφασίσαμε να πάμε τώρα από το να πάμε πιο αργά που θα έχει κουραστεί πάλι και ο Άγγελος. Εν τω μεταξύ ανανέωσα το κραγιόν και έβαλα και lip gloss. Ενώ θα πάμε για φαΐ που δεν πρόκειται να αντέξει και ελπίζω να μην γίνει χάλια. Αλλά τέλος πάντων μου άρεσε έτσι όπως ήταν, οπότε όσο κρατήσει. Πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια είναι ότι είχα να φάω πολύ καιρό ωραία πίτσα. Και έφαγα εγώ την πίτσα μαζί με τον Αγγελάκο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και συνεργάσιμος. Πέρασε και εκείνος πολύ όμορφα. Και ο Θάνος πήρε μία μακαρονάδα, επίσης του άρεσε πάρα πολύ. Μπορεί να είναι λίγο περίεργος τώρα ο φωτισμός, αλλά έχω μπει στο μπάνιο γιατί έχει πάει βραδάκι και έχουμε μόλις βάλει τα μωρά για ύπνο. Πάντως γενικά η μέρα κύλησε πάρα πολύ όμορφα. Μετά πήγαμε και μια βολτούλα έτσι μέχρι να γυρίσουμε στο σπίτι για να τρέξει λίγο και ο Αγγελάκος. Τώρα θα αλλάξω κι εγώ και θα χρησιμοποιήσω για ακόμη μια φορά να δοκιμάσω ξανά το cleansing balm τώρα που έχω βαφτεί λίγο πιο έντονα και θα βάλω κι εγώ τις πιτζαμούλες μου και θα ξαπλώσω σιγά σιγά. Οπότε αυτή ήταν η μέρα μας για σήμερα. Ελπίζω να περάσατε κι εσείς όμορφα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!